βίντεο, θα δούμε το νέο Out of Position promo και θα έχουμε ένα αρκετά καλό pack opening με Wicked League Rewards. Οπότε το promo βγαίνει σε 2 λεπτά, οπότε πριν βγει θα σας κάνω μια πολύ γρήγορη ανάλυση ομάδας. Και πήγαμε με 9 νίκες, αυτός είναι ο στόχος, σας το έχω πει κάθε εβδομάδα, 2 σερί εβδομάδες. Και θα σας πω, έκανα το χειρότερο ξεκίνημα, πραγματικά έκανα 2 στα 10, όπως τα ακούτε, έκανα 2 στα 10 και μετά έκανα 7 στα 10 στη δεύτερη δεκάδα. Πραγματικά δεν ξέρω τι έφταιγε στην πρώτη δεκάδα, το gameplay ήταν παράθυλο, στη δεύτερη δεκάδα, στη πρώτη βασικά έπαιζα χάγια, στη δεύτερη μπορούσα να κάνω και 9 στα 10 χωρίς πλάκα, δηλαδή και τα μάτια που χάσα μπορούσα να νικήσω. Για κάποιο λόγο τώρα παίζω τρομερά, μετά όταν έκανα διάλειμμα μετά πρώτη δεκάδα, από τότε παίζω τρομερά, πήγα και Division 4. Οπότε ναι, δεν ξέρω τι έφταιγε στην πρώτη δεκάδα, το κλάτσαρα, πήραμε τις 9 νίκες και θα σας πω λίγο ένα γρήγορο review. Ter Stegen ο καλύτερος θερματοφύλακας που έχω δοκιμάσει φέτος, δεν υπάρχει παιδιά, είναι πάρα πολύ ουπί. Νομίζω σε όλα τα FIFA είναι και στο FIFA που τον είχα ήταν τρομερός, ο καλύτερος. Βαμπισάκα που πήρα upgrade αλλά δεν το πρόλαβα, είχα τελειώσει το γουλού. Γιατί το μεσημέρι το πήρε, το είχα όχι 5 η ώρα το πήρε, 4. Νομίζω ένα μάτς προλάβα παίξω μαζί του. Εντάξει, το απεργείο δεν ξέρω πώς θα είναι. Το έχω πει, είναι από τις καλές red bag κάρτες στο παιχνίδι και τώρα θα είναι ακόμα καλύτερος. Vidic, Cordoba. Είχα πει ότι ο Vidic είναι ο αγαπημένος που συμπεί στο game. Τώρα άλλαξα γνώμη, είναι ο Cordoba. Και ο Vidic ήταν τρομερός και μου βάλε και ένα ψαλιδάκι στο τελευταίο μάτς, στο πρώτο τελευταίο από corner. Αλλά Cordoba, παιδιά, είναι το καλύτερο συμπεί που έχω δοκιμάσει μετά το Vidic. Πραγματικά το pace του. Το πόσο γρήγορος είναι δεν υπάρχει. Τους προλαβαίνει όλους. Δεν υπήρχε μια κάρτα που να τον πέρασε. Πραγματικά απίστευτη κάρτα που κρατάει για απίστευτα πάρα πολύ καιρό. Και δεν καταλαβαίνω γιατί πάει τόσο. Δηλαδή 300k ανέβηκε. Ανέβηκε λογικό. Όχι και πολύ. 350k για αυτή την κάρτα, παιδιά, είναι cheat. Αν θέλετε να συμπεί και έχετε πολλά coins, πάρτε τον. Κάντε το Carlo Levac στο game. Ντεμπελέ, πραγματικά αν τον έχετε δεν χρειάζεστε τίποτα άλλο. Πάει 70k. Δεν χρειάζεται να αγοράσει κάτι άλλο. Πιστεύω για Winger ο Ντεμπελέ κρατάει απίστευτα. Μια κάρτα που το 77 shooting φαίνεται για 87-88, ακραία κάρτα. Και σχέ απίστευτος με τον upgrade φαίνεται πολύ καλύτερος. Ο Λεμάρ πιστεύω, αν μπορώ να πω ότι ο χειρότερος παίκτης ήταν ο Λεμάρ, και αυτός καλά έπαιξε. Ο χειρότερος τώρα, όλοι έπαιξαν τέλεια, αλλά ο Λεμάρ πιστεύω έκανε κάποια λάθη. Αλλά πιστεύω θα είναι η επόμενη αλλαγή. Αλλά πολύ καλός. Ήταν μια χαρά ο Λεμάρ. Είναι decent, είναι decent. Κάτι ακραίο δεν είναι. Sterling απίστευτο, σε ένα μάτσο έβαλε και 4 γκολ. Πραγματικά τρομερός. Μου είχε αρέσει πάρα πολύ το dribbling του, είναι απίστευτο. Και το shooting του είναι πολύ καλό. Foden, ο MVP του Wicked League, δεν ήταν ο Ronaldo αυτή τη φορά. Στο 4ο Wicked League, στα πρώτα 3 ήταν ο Ronaldo. Foden που, παιδιά, το 81 shooting είναι το πιο fake stat που έχω δει στη ζωή μου. Δεν υπάρχει ο fake stat. Τα βάζει όλα. Το dribbling το καλύτερο στο game και Ronaldo κλασικά απίστευτο. Με το shooting του και παιδιά, Foden, Ronaldo θα τους κρατήσω για πολύ καιρό ακόμα. Και με το upgrade το Foden ούτε καν που ξέρω πόσο καλό θα είναι. Πραγματικά το 81 shooting είναι το πιο fake. Οπότε βλέπουμε εδώ, βγήκε η Salah, Cancelo, μόλις βγήκε το promo. Πάμε να δούμε τις κάρτες που φαίνονται απίστευτες. Μακάρι να τύχουμε κάποιον, γι' αυτό τα packs δεν τα άνοιξα. Μπορούσα να την ανοίξω και πριν, αλλά είπα να κάνουμε το βίντεο μαζί με την Out of Position. Να δούμε αν έβαλαν το φίλτρο. Όχι, δεν το έβαλαν. Τέλος πάντων, θα τους δούμε αναγκαστικά τώρα. Πώς το λένε, από το loading screen. Οπότε έχουν βγει πάνω κάτω τα leaks, τους ξέρουμε, αλλά δούμε και τι stats έχουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε από το Touré που ήταν CB και βγήκε striker. Απίστευτο, τρομερά ήταν CB, θέλω εδώ την κάρτα του. Σούσο, μια ok κάρτα φαίνεται. Okay. Εντάξει, βέβαια πάει και τρελά. Κόντς, νομίζω είναι από τις χειρότερες. Μαζραουί, περίεργη κάρτα, είναι αρέμ. Δεν είναι κακός παρόλα αυτά, αλλά ούτε αυτός πιστεύω πάει πολλά. Ντάμφρις, ο οποίος με τον body type που έχει που είναι CB θα πάει πάρα πολλά. Φουφανά θα πάει πάρα πολλά. Πέρυσι Τσκάμ, ok. Φρεντ Ελέμ. James Right Wing. Όπως και ο Ντέο Ερνάντες είναι Left Wing. Κανσέλο Σαλάχ. Οπότε θέλω να δω λίγο κάποιες κάρτες καλύτερα. Αυτό είναι το Τουρέ, θέλω να δω. Ήταν CB και πήγε striker. Τρομερή αλλαγή, πραγματικά απίστευτη αλλαγή. Οπότε ναι, ξεχωρίζει, εντάξει, Σαλάχ, Κανσέλο, το Ερνάντες, Τζέιμς. Θα δούμε πώς θα πάνε αυτές τις κάρτες, γιατί είναι και περίεργο έτσι όπως είναι. Οπότε πάμε κόνσεπτ να δούμε τώρα στα σκόρπια, αν τις έχει. Γιατί ένα βαριέμαι να ψάχνω, δεν έχουν μπει καν. Δεν έχουν μπει ό,τι να είναι. Να δούμε αν είναι ο Τουρέ αυτός. Τουρέ. Είναι CB σίγουρα, γιατί το είχα δει. Ιμπραχήμα. Αυτός νομίζω είναι.
Όχι. 60 rating είναι πάρα πολύ λίγο rating. Θα έχει ενδιαφέρον αυτή η κάρτα. Αυτός νομίζω είναι. Όχι, γιαγιά, όχι, δεν είναι ο γιαγιά του ρε. Αυτός είναι. Δεν το πιστεύω. Παίζει να είναι 65. Το ξαναδούμε. Αυτός παίζει να είναι. Μια τελευταία προσπάθεια γιατί τώρα με νευρίασε. Με την τέταρτη. Ας πάμε σε αυτόν. Δεν θα τον βρούμε ποτέ. Λοιπόν, πάμε εδώ striker γιατί δεν παίζει να τον βρούμε. Αν τον έχει. Νάτος, ποιος ήταν τελικά. Η Σάκα αυτός είναι. Λοιπόν, είναι 6-8 που σημαίνει είναι από 2 μέτρα, κάπου τόσο είναι. 86 πέσει 99 attacking positioning, 97 shot power, 78 passing, 86. Μια πάρα πολύ περίεργη κάρτα. Πραγματικά πάρα πολύ περίεργη. Ναι, πολύ περίεργη. Οπότε Σαλάχ, Καντσέλο, εντάξει, Τερνάντες είναι τρομερές κάρτες, τις είδαμε λίγο γρήγορα. Πάμε να δούμε και τη Team of the Week, έχουμε picks. Που εντάξει ξεχωρίζει ο Mbappé, θα έχουμε και Team of the Week pack. Και η EA βάλε 4 trolls, βασικά όχι 3, 2 trolls, όχι 2 trolls, γιατί ο Ντεμπελέ δεν θεωρείται troll φυσικά. 2 trolls, ο Γκρισμάν και ο Λακαζέτ για τον Mbappé. Οπότε αν δούμε Γαλλία Σαρακέρα το Team of the Week pack ή από κανένα άλλο pack, δεν θα χαρούμε. Κατευθείαν. Πότε Βλαχοδήμος πήρε Team of the Week πρώτο σελίδα μετά από χρόνια, μπορώ να πω. Πέρσι, όχι, πήρε πέρσι ο Γιακουμάκης, πρώτη φορά φέτος βασικά. Καστάνιε τίποτα ιδιαίτερο, Ντελίχτ ωραία κάρτα, και τρέφα ήταν ωραία, μου άρεσε τίποτα ιδιαίτερο, Κασεμίρο, δεν ξέρω αν χρησιμοποιείται. Μπέλικα με ενδιαφέρουσα κάρτα, από τον είδα σε κόκκινο, Ντεμπελέ, αυτή την κάρτα θέλω πάρα πολύ σε κόκκινο, μακάρι να την τύχουμε. Πάει 300 κάπα, σε κόκκινο θα ήταν ό,τι πρέπει για να μπει στον κόλλ. Πω, βγήκαμε εδώ. Πάμε πάλι. Βγήκε η Χάτσον Οντόι, objective θα το δούμε κι αυτό. Ωραία, Γκρίφο, Μπέρκαους. Μπέρκαους, πώς το λένε, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Λαουτάρο, μια οκ κάρτα, αυτός κάτι το ακραίο. Δεν ξέρω γιατί ο Λαουτάρο δεν έχει πάντα τόσο καλή κάρτα. Μόνο 30k δεν είναι πολλά. Και εντάξει, Εμπαπέ, τι να λέμε τώρα, ολόφαρτος. Οπότε πάμε να δούμε τι SBC βγήκαν και να ανοίξουμε τα packs μας. Να δούμε τι μπορούμε να τύχουμε. Έχουμε κι άλλο 100 key, Αντρέωμος. Οπότε να δούμε. Χάτσον Ντόι είναι left wing back. Assist 5 goals. Για κάποιο λόγο δίνει position modifier. Δεν ξέρω γιατί. Score 6 goals. 6 μάτς θέλει, εντάξει. 89 pace, εντάξει. Δεν είναι κακή κάρτα. Δεν είναι κακή κάρτα και δεν υπάρχουν και τόσο καλά left back στην Bundesliga. Ενδιαφέρουσα κάρτα. Έχει και τρομερό dribbling τώρα που τη βλέπω. Οπότε ναι, καλή καρτούλα είναι ο Χάτσον Ντόι. Για free και για 6 μάτς. Και να δούμε τι SBC βγήκε. Για να δούμε. Κιέσα βγήκε. Σε right wing, ενδιαφέρον, για να δούμε. Μόνο αυτό βγήκε λογικά. Newcomers, και αυτό πες να βγήκε. Τώρα μάλλον μου βγήκε μόνο Κιέσα. Οπότε να δούμε, δύο squad ζητάει. Το pace του είναι τρομερό, 4-4. Το shooting είναι πολύ καλό. Το passing είναι καλό, dribbling. Ωραία κάρτα, να δούμε τι ζητάει. 84 και 86. Δεν είναι κακή κάρτα. Νομίζω αξίζει, δεν ξέρω, εγώ δεν τον κάνω πάντως. Αλλά για αυτά που ζητάει δεν είναι και τόσο δύσκολα. Να πω την αλήθεια, εγώ δεν θα τον κάνω παρόλα αυτά γιατί έχω Ντεμπελέ και δεν κολλάει και στην ομάδα μου καθόλου το Ιταλικό. Αλλά δεν είναι κακή κάρτα το Κιέσα για 84 και 86. Αν και 85 και 84 θα ήταν καλύτερο πιστεύω. Οπότε πάμε να δούμε τι μπορεί να τύχουμε από τα πίξ. Πάμε τα πίξ, ένα Ντεμπελέ θέλω. Είναι πολύ, το ξέρω, αλλά φάνε ό,τι πρέπει. Πάμε με το πρώτο. Τα πίξ μα, το καλύτερο φέτο είναι Μπαρέλα νομίζω. Ναι, ο Μπαρέλα είναι. Οπότε πάμε το πρώτο, για να δούμε. Σε μια τρομερή Team of the Week, καλύτερη φέτος. Για να δούμε. Γκρίφο δεν είναι τόσο καλό το πρώτο. Εντάξει, δεν είναι καλό 84 rating. Έστω ένα Bellingham, κάτι λίγο usable, μην είναι dead πάλι. Για να δούμε και το δεύτερο. Φέρε έναν Dembele. Δεν είναι πολύ καλά. Πάλι καστάνιε, 2,84. Δεν είναι καλά τα picks γενικά φέτος. Δεν βλέπω κάτι το καλό. Για να βγάλεις καλή κάρτα πρέπει να είσαι από τους απίστευτα κολόφαρδους. Πάμε να ανοίξουμε και αυτά. Εντάξει, κλασικά picks. Κλασικά picks 2,84. Κάποιοι τυχαίνουν και χειρότερα και σε πολύ καλύτερα ranks. Δηλαδή, έλεγαν 18 νίκες και τυχαίνουν 83 και 82. Οπότε, τα picks θέλουν βελτίωση. Θέλουν βελτίωση, ειδικά στα καλά ranks. Πρέπει να είναι τα picks. Πάει κάτι αυτό. Καλά, του βάζω πάνω, θα τα δω σε λίγο. Γενικά θέλουν πολύ βελτίωση τα picks. Πάρα πολύ βελτίωση, ειδικά στα καλά ranks ήταν 81 συν. Δηλαδή, τώρα να παίρνουν όλη αυτή τη σαβούρα και καλή παίχτες είναι άδικο.
Είναι πολύ άδικο. Αν δεν πες από τις 9 νίκες, αξίζουν αυτά. Αλλά σε, δηλαδή από, από τις 18 νίκες να παίρνεις τα ίδια πέρι κάποιος με εμένα, ας πούμε, είναι ό,τι να είναι. Κατά πίξ, τα τελευταία χρόνια, βασικά από όταν βγήκαν, σπάνια βγάζει κάτι καλό. Βάλω το πάνω αυτό. Πω, έχουμε 100 items. Καλά, θα τα δούμε μετά, τέλος πάντων. Α, είναι αντρέπ, τζάμπα πάνω να το κάνω, quick, ξέρω τι να είναι. Είναι γεμάτο και το transfer list. Προχωράμε, gold pack, εντάξει, αυτά δεν είναι τίποτα. Τίποτα, νομίζω το καλύτερο μου pick που έχω τύχει σε FIFA. Δεν θυμάμαι ποιο είναι, νομίζω είχα τύχει ένα καλό πέρσι. Ναι, είχα τύχει Militao τότε, αυτό παίζει να είναι το καλύτερο, χωρίς να είμαι σίγουρος. Αλλά γενικά σπάνια βγάζει κάτι, σπάνια. Και φέτος ειδικά βλέπω πολύ δύσκολα τυχαίνεις κάτι. Και ειδικά από αυτήν την of the week που είναι και τρομερή, πάλι τα ίδια βλέπω. Πάλι Γκρίφο, Λακαζέτ, τους ίδιους βαρετούς 84. Σκέτο rare. Θα πάρουμε και πολλά ντουμπλιτς λογικά από το 100 και οπότε πρέπει να καθαρίσουμε το transfer list. Και πρέπει γενικά να πουλήσω κάποια πράγματα από εκεί γιατί είναι γεμάτο. Χάλερ, Quixel τώρα. Ωραία, οπότε τώρα έχουμε κάτι αντρέα ό,τι να είναι. Μετά έχουμε 50 και 100 και Κέπρι μου team of the week. Και έχουμε και ένα 80 συν που το έκανα πριν. Οπότε, του players 75 συν, πάμε και αυτά. Και όπως είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο, σκέφτομαι να κάνω το Messi. Και αν πάρω ειδικά Thunder από σήμερα από αυτά τα πακέτα, θα το σκεφτώ πολύ. Αν δεν πάρω, δηλαδή, αν δεν πάρω Thunder, δεν νομίζω να τον κάνω. Αν πάρω καλό Thunder όμως, όχι τώρα ένα walkout. Θα δείξει πως θα πάει, θα εξαρτηθούν πολλά από αυτό το pack opening. Οπότε πάμε στα τελευταία 5 καλά πακέτα. Το players πάλι κομμέμπολ, ό,τι να είναι. Ωραία, λοιπόν νομίζω τώρα έχουμε ένα 50 και 100 και ωραία. Θα ξεκινήσουμε με το 80 team of the week που είναι πιο αδιάφορο. Έτσι το έκανα, έτσι θα δούμε ένα walkout. Για να δούμε 80 συν. Είναι walkout. Πολωνία, Σέσνη. 87 rating, μια χαρά, το καλύτερο που έχω τύχει μέχρι τώρα. Πολύ καλό, το καλύτερο που έχω τύχει, μια χαρά Thunder. Και ειδικά αν κάνω μέση που το σκέφτομαι, βοηθάει πάρα πολύ. Μια χαρά, το καλύτερο που έχω τύχει μέχρι τώρα. Πάει 50k, 40. Μια χαρά, 87 στην φόρμα. Οπότε, θα ξεκίναγα από το 50k, αλλά ξεκινήσω από το αντρέ 100k. Γιατί είναι αντρέ, αλλά όχι, πάμε το 50k, μην το χαλάσουμε. Για να δούμε, είναι τρέπ, είναι τρέπ. Για να δούμε, ένα walkout. Είναι walkout. Γαλλία. Αχ, κομάν. Τώρα βλέπεις η Γαλλία και να τυχαίνεις κομάν. Δεν είναι και το καλύτερο, αλλά δεν μας χαλάει το walkout. Βασικά, αλλά εντάξει. Εντάξει, δεν έχει κάτι άλλο το ιδιαίτερο μέσα. Τώρα Quixel και όχι Henderson, δεν υπάρχει και τίποτα. Οκ, okay. Decent το 50k, δεν είναι και κάτι ακραίο. Ωραία, πάμε το premium team of the week που δεν πιστεύω να δώσει κάτι. 30k guarantee είναι βασικά. Για να το δούμε. Ένα walkout έστω, μην είναι τόσο χάλια. Είναι walkout. Γαλλία striker, Λακαζέτ. Κασεμίρο! Καταπληκτικό πουλ, ναι ρε φίλε. Καταπληκτικό team of the week. Εντάξει, αυτό είναι τρομερό team of the week. Φανταστείτε να κρύβει και κανένα ντεμπελέ από μέσα. Τρομερό. Πάει 70-60k τα πάει. Τρομερό, τρομερό. Και δεν τον έχω δει να βγαίνει και συχνά. Πάρα πολύ καλό team of the week pack. Και Μαρτίνες! Όπα ρε! Απίστευτο team of the week pack. Τρομερό. Σπάνια βλέπεις τέτοια team of the week pack. 60k, 20 από το Μαρτίνες. Ναι, βγάλαμε τρομερό profit. Αυτός Quixel. Απίστευτο team of the week pack. Και από τις 9 νίκες, να φανταστείτε. Τρομερό. Τρομερό. Πρώτη φορά ανοίγω τέτοιο. Και από πέρυσι το καλύτερο που έχω ανοίξει. Τρομερό πραγματικά. Μπράβο στην ναι, εντάξει τώρα και να μην τύχουμε κάτι. Μετά από αυτό το team of the week τα έχουμε δει όλα. Πάμε το κάτω και το αντρέ. Ό,τι τύχουμε είναι αντρέ από εδώ. Δεν είναι walkout. Πάρα πολύ κακό 100 key. Αλλά εντάξει τι να κάνουμε. Το τρένα δοσικά, εντάξει το αντρέ. Πολύ κακό. Και 8 duplicates. Χεσούς. Καλά θα φάνε Quixel όλοι τώρα. Κάποιοι είναι τρε. Ωραία, Quixel τώρα όλοι. Και πάμε στο τελευταίο 100k. Η τελευταία μας ελπίδα να τύχουμε ένα από το πρόμο. Ήστο ένα γόκατ. Μην είναι ένα γόκατ, θα είναι πολύ ξενέρωτο. Ας είναι και κάτι κακό. Τελευταίο για να κλείσουμε ένα καλό pack opening. Για να δούμε τι θα είναι και αυτό. Όχι ρε φίλε, μας το χαλάει.
Μας το χαλάει πολύ τώρα. Ζορζίνιο δεν είναι καλό. Κρίμα. Αν και το Τίμο Δούπα ήταν τρομερό, εντάξει, 100 και η δεξού γιατί είναι τόσο κακά. Εγώ το 50 και περίμενα κακό. Δυστυχώς δεν είναι κάτι. Πω. 12 duplicate. Στο μισό pack ήταν duplicate. Ωραία, όλοι Quixel τώρα. Βέβαια πάνω νομίζω και κάτι. Για να δούμε. Πάνω όχι. Οπότε, όχι. Τους έκανα όλους. Τέλος πάντων. Οπότε αυτό το pack opening, τα γουλού rewards δεν ήταν καλά. Βασικά γιατί. Βασικά όχι ήταν καλά γιατί μετράει το Team of the Week Pack. Από τα packs δεν είχαμε κάτι το ακραίο. Εντάξει, Command το μόνο walkout. Τα 100 και ήταν. Αλλά το Team of the Week Pack ήταν η μεγάλη έκπληξη. Δεν περίμενα πραγματικά να είναι τόσο καλό. Βγάλαμε πάρα πολύ profit από εκεί. Και το Team of the Week Pack ήταν καλό. Οπότε αυτό είναι το βίντεο. Δεν είχαμε κάποιον να το νέο πρόμο. Ας ελπίσω να καταφέρω να τύχουμε σε επόμενα pack opening. Οπότε αυτό είναι το βίντεο. Έχουμε ένα 300 και έχουμε όλα αυτά που έχουμε να πουλήσουμε. Φτάνουμε άνετα τα 1500 πιστεύω. Έχω αρκετά πράγματα να πουλήσω. Οπότε αυτό είναι το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε like, sub και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.